Εδώ και τώρα διορισμούς. Τέρμα πια στους εμπεργούς. Ζητάμε ό,τι διεκδικούμε όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μόνιμους μαζικούς διορισμούς στα σχολεία τώρα. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, των 25.000 συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην εκπαίδευση. Ο Υπουργός ανακοινώνει 15.000 διορισμούς σε βάθος τριετίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται ούτε χρονικά, ούτε σε νούμερο στις ανάγκες που έχουν τα σχολεία σήμερα. Η εκπαιδευτική σύνταξη τα 67. Είναι πρωτοφανές, δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Έτσι. Κανονικά πρέπει να βγαίνουν στη σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια υπηρεσίας, όπως ήταν και παλιότερα. Να ανανεωθεί και ο κλάδος, να φύγουν 20-25.000 εκπαιδευτικοί στη σύνταξη, ήδη υπάρχουν και πολλά κενά, και να γίνουν μαζικοί διορισμοί. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τι, να επενδύσουν πραγματικά στην παιδεία. Όταν λέμε ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε την παιδεία, χρειάζονται χρήματα, και όχι μόνο θεσμικά μέτρα, χρειάζονται και αυτά. Αλλά χρειάζονται χρήματα, αυτό εννοούμε. Τώρα, είναι μια πρώτη φάση. Έστω και 5.000 να γίνουν αυτοί οι διορισμοί. Ένα μεγάλο πρόβλημα όμως είναι με ποια διαδικασία. Και βέβαια βλέπουμε πραγματικά να προσπαθεί το Υπουργείο με τις ρυθμίσεις που φέρνει να ικανοποιήσει το μέγιστο των διάφορων κλάδων και των διάφορων τμήματων που υπάρχουν. Γιατί πραγματικά υπάρχουν καθηγητές πολλών ταχυτήτων και διαφορετικών συμφερόντων. Εμείς ως κλάδος είμαστε αντίθετοι σε αυτό και ζητάμε ως μόνο και πρώτο και κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία. Γιατί υπάρχουν αναπληρωτές οι οποίοι για χρόνια ταλανίζονται και μεταφέρονται από τόπο σε τόπο προκειμένου να δουλέψουν αναχρονιά σε διαφορετικό μέρος. Είναι μεγάλη αδικία δηλαδή το να εισαχθούν νέα κριτήρια και είμαστε αντίθετοι σε όλα αυτά και εκτός αυτά στα παιχνίδια επικοινωνιακά που γενικά παίζονται τις τελευταίες μέρες στο θέμα αυτό. Είναι στην ουσία προαναγγελίες απολύσεων και ανακύκλωση της ανεργίας μεταξύ των συμβασιούχων. Μάλιστα το ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχαν διαρροές, θεωρούμε ότι στόχευαν στο να μας διασπάσουν και να μην αγωνιστούμε μαζικά όλοι μαζί. Οπότε λέμε ότι εχθρός δεν είναι ο κάθε αναπληρωτής που μπορεί να ευνοηθεί από τις εξαγγελίες, αλλά είναι στην ουσία η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες που μας έχουν τόσα χρόνια σε καθεστώς ομοιρίας. Πέρα από το ότι είναι απαράδεκτο, αυτό το πράγμα για μια κυβέρνηση που θέλει να λέει τετάχαμε και φιλολαϊκή, δεν θα το επιτρέψουμε και σαν εκπαιδευτική να περάσει. Δεύτερον, το φέρνει δύο μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων για να μην υπάρχει αντίδραση από τους εκπαιδευτικούς. Υποσχόμαστε στην κυβέρνηση ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι, παρόλο τον πονηρό τρόπο με τον οποίο το φέρνει, και ανοίγοντας τα σχολεία θα μας έχει μόνιμα απέναντί τους μέχρι που να πάρει πίσω τις εξαγγελίες της. Ίσα δικαιώματα εκπαιδευτικών, τέρμα η αδικία των αναπληρωτών.